Best for Soil. Χλωρέ λιπάνσει και προστατευτικέ καλλιέργειε. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Γεια σα. Το όνομά μου είναι Vincent Hello. και ασχολούμαι Hello. με την έρευνα για τη χρήση χλωρή λίπανση για τη μείωση των ασθενειών εδάφου. Γι' αυτό γνωρίζω Hello. ότι αυτή η πρακτική Hello. έχει πολλά πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα. Hello. Όλα αυτά Hello. θα παρουσιαστούν Hello. σε αυτό το βίντεο. Η επίδραση των χλωρών λιπάνσεων και προστατευτικών καλλιεργειών δεν είναι συγκεκριμένη και μπορεί να επηρεάσει ένα ευρύ φάσμα στενιών εδάφου ταυτόχρονα. Καθώ δεν έχουν συγκεκριμένο τρόπο δράση, είναι πολύ απίθανο να αναπτύξουν ανθεκτικότητα τα παθογόνα κινηματοδή. Είναι μια φυσική μέθοδο και ευρέω αποδεκτή, ειδικά από του καταναλωτέ και του περιβαλλοντικού οργανισμού. σε εναλλαγέ με ένα κυρίαρχο γκρουπ είδου φυτών, παραδείγματο χάρη στα βρανθή σε σύστημα παραγωγή λαχανικών, οι χλωρέ λιπάνσει και οι προστατευτικέ καλλιέργειε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν παρεμβατική καλλιέργεια που επεμβαίνει αυτή τη ακολουθία και έτσι να μειωθούν οι ασθενεί του εδάφου. Μια παρεμβατική καλλιέργεια δεν είναι φορέα των ίδιων ασθενειών με την κύρια καλλιέργεια και έτσι σπάζει ο κύκλο τη ασθένεια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε σε αυτό το βίντεο της Best Soil. Τα γρήγορα αναπτυσσόμενα και με βαθύ ριζικό σύστημα φυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διόρθωση του αζότου που ορυκτοποιείται στο έδαφο το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Αυτό μειώνει την έκπληση αζότου στα υπόγεια ύδατα τη χειμερινή περίοδο. Οι προστατευτικέ καλλιέργειε προστατεύουν το έδαφο από τον αέρα και τη βροχή και μειώνουν δραστικά τη διάβρωση. Βελτιώνουν τη διείσδυση του νερού, ιδιαίτερα χρήσιμο σε βαριέ βροχοπτώσει, Επιπλέον, το πυκνό ριζικό του σύστημα σταθεροποιεί το έδαφος, ειδικά σε περιοχές με κλίση. Η κάλυψη εδάφους κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι νομική υποχρέωση για λόγους πρασινίσματος. Με τη σωστή επιλογή προστατευτική καλλιέργεια, αυτή η υποχρέωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση τη υγεία του εδάφου. Συγκρινόμενοι με άλλε μεθόδου ελέγχου, όπω η απολύμανση με ατμό ή με χημικά, σε πολλέ περιπτώσει η χρήση προστατευτικών καλλιεργειών είναι η πιο φτηνή. Οι χλωρέ λιπάνσει επιστρέφουν εύκολα τα θρεπτικά συστατικά στο έδαφο. Ό,τι καλλιεργείται για την αποφυγή απολύων αζότου βοηθά στην εξοικονόμηση χρημάτων επειδή ακριβώ εφαρμόζεται λιγότερο λίπασμα στην επόμενη καλλιέργεια. Η ανάπτυξη προστατευτικών καλλιεργειών βελτιώνει τη δομή του εδάφους. Ήδη με βαθιέ ρίζε, όπω τα σταυρανθή, βελτιώνουν τη διείσδυση του νερού και τη μείωση απολειών του βρόχινου νερού. Ακόμα και μια γρήγορα αναπτυσσόμενη καλλιέργεια χρειάζεται τουλάχιστον δύο μήνε καλλιεργητική περίοδου και αρκετά μεγαλύτερη του κρύου μήνε. Αυτή την περίοδο, η γη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλλιέργειες που θα συγκομιστούν και θα απολυθούν. Για συγκεκριμένε ειδικέ προστατευτικέ καλλιέργειες, όπω η καλέντουλα, η διαθεσιμότητα του σπόρου μπορεί να είναι πρόβλημα και πρέπει να γίνει σωστό εκ των προτέρων προγραμματισμό. Όταν ένα αγρότη μεγαλώνει μια νέα προστατευτική καλλιέργεια, η έλλειψη γνώση για την καλλιέργεια και η μη πρόσβαση στο σωστό εξοπλισμό μπορεί να είναι ο κύριο περιορισμό για την επιτυχία τη καλλιέργεια. Σε μερικέ χώρε υπάρχουν κανόνε που περιορίζουν την ενσωμάτωση χλωρών λιπάνσεων ή επηρεάζουν άλλα σημεία τη γεωργία του οι προστατευτικές καλλιέργειες ή οι χλωρές λιπάνσεις μπορούν να είναι ξενιστές ασθενειών εδάφους ή νηματοδών που μπορούν να επηρεάσουν την κύρια καλλιέργειά μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να αυξήσουν αντί να μειώσουν την παρουσία των παθογόνων του εδάφους. Όταν οι προστατευτικές καλλιέργειες δεν αφαιρεθούν ή ενσωματωθούν πριν το σχηματισμό σπόρων, τότε οι ίδιες γίνονται ζυζάνια, ειδικά τα ίδια γρασιδιού. Η βάση δεδομένων τη Best for Soil για ξενιστέ ή μη ξενιστέ των παθογόνων περιλαμβάνει επίση ένα ευρύ φάσμα ειδών προστατευτικών καλλιεργειών και χλωρή λίπανση. Αυτό επιτρέπει στου αγρότε να τα συμπεριλάβουν στο σχεδιασμό των εναλλαγών καλλιέργεια.